Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα εξετάσουμε τους λόγους που μπορεί να μυρίζει ένα ψυγείο. Ο ένας και ο σημαντικότερος είναι να μην έχει απόδοση η συντήρηση και όταν δεν έχει απόδοση βγάζει άσχημες μυρωδιές. Αυτό δηλαδή είναι το πρώτο δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά με το ψυγείο μας. Ο δεύτερος λόγος είναι αν έχουμε γυρίσει από διακοπές ας πούμε ή από πολυήμερη απουσία είχε κοπεί το ρεύμα και έχουν σαπίσει μέσα τα πάντα. Όσους ξέρω που το έχουν πάθει αυτό, συνήθως το πετάνε το ψυγείο. Αλλά η τελευταία ευκαιρία που μπορούμε να του δώσουμε είναι να το βγάλουμε από την πρίζα, να ανοίξουμε μέσα συντήρηση, κατάψυξη και τα δύο. Αυτά εδώ στην ουσία είναι από το κρέας, το αίμα και αυτά που μυρίζουν. Σαπίζει και μυρίζει. Το καθαρίζουμε, παίρνουμε ένα μπολ, το γεμίζουμε μέσα με νερό, βάζουμε απορρυπαντικό πιάτων και χλωρίνη, αρκετή. Βάζουμε γάντια, το βγάζουμε από την πρίζα και ξεκινάμε να το σαπουνίζουμε. Παντού, όπου έχει αεραγωγό, όπου έχει πλέγμα, βάζουμε το χέρι μας, αν έχουμε και κάποιον να μας βοηθήσει να λύσει κάτι, ακόμα καλύτερα. Να τρέξουν νερά δεν πειράζει μέσα στο ψυγείο, είναι όλα μονωμένα. Άλλωστε όταν το ψυγείο κάνει απόψυξη, τα νερά τρέχουν κατά τον ίδιο τρόπο και θα σας δείξω σε λίγο που πάνε. Κατεβαίνουν κάτω στη συντήρηση, στο πίσω μέρος της πλάτης, τρέχουν, σε αυτό το ψυγείο είναι έτσι δηλαδή, σε κάποια άλλα είναι κρυφά, δηλαδή θα πρέπει να βγάλετε κάποιο πλαστικό για να εμφανιστεί το σημείο που τρέχουν τα νερά. Γι' αυτό σας λέω, μπορείτε επίσης να πάρετε ψεκαστήρα, να βάλετε υγρό πιάτων και χλωρίνη και στα σημεία που δεν βλέπετε, που δεν μπαίνει χέρι, να το ψεκάσετε έτσι ώστε να πάει παντού. Μετά, αφού τελειώσετε όλο το ψυγείο με το σαπούνισμα και με το ψέκασμα και τους αεραγωγούς και τις γρίλες και τις γρίλες και τους ανεμιστήρες, αφού τελειώσετε, αδειάζετε την ψεκαστήρα και γεμίζετε ξανά με σκέτο νερό και το καθαρίζετε να φύγουν τα κατάλοιπα χλωρίνης. Μετά το βγάζετε έξω στο μπαλκόνι ή σε κάποια αυλή και το αφήνετε για 24 ώρες να στεγνώσει τελείως τα νερά. Σε καμία περίπτωση δεν ρίχνετε κάτι μέσα που να αρωματικό, γιατί ο συνδυασμός είναι αειδιαστικός, ο συνδυασμός δηλαδή κάποιου αρώματος ή κάποιου απορρυπαντικού που μυρίζει όμορφα με το σάπιο κρέας είναι αειδιαστικός. Γι' αυτό προτείνω χλωρίνη που φεύγουν οι μυρωδιές όλες. Σε καμία περίπτωση είπαμε δεν βάζουμε κάποιο αρωματικό και απλά το αφήνουμε να στεγνώσει. Μετά που θα το βάλουμε στην πρίζα περιμένουμε κάποιες ώρες. Αφού παγώσει η συντήρηση κατάψυξη, λογικά δεν θα μυρίζει. Εάν συνεχίσει και μυρίζει, επαναλαμβάνουμε τον ίδιο καθαρισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο. Ό,τι κάναμε δηλαδή σε το πρώτο βήμα, το κάνουμε ξανά και ξανά μια μέρα έξω. Αυτή είναι η τελευταία μας λύση αντί να πετάξουμε το ψυγείο. Καθαρίζουμε όμως παντού. Παντού. Και λάστιχα και συντήρηση. Και εξωτερικά το ψυγείο παντού, όπου υπάρχει και εδώ και στα λάστιχα της κατάψυξης, παντού. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, εάν απλά μυρίζει το ψυγείο, μπορούμε να το κάνουμε με πιο ήπιο τρόπο. Αν μας έχει χυθεί κάποιο γάλα, ας πούμε, ή κάτι μέσα και δεν φαίνεται, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά χωρίς να βάλουμε χλωρίνες και να το βγάλουμε έξω. Ένα απλό σαπούνισμα, ώστε να ξεμυρίζει και να φύγουν από την αποχέτευση και από τους αεραγωγούς, από την αποχέτευση και από το λεκανάκι που μαζεύει τα νερά, να φύγουν οι μυρωδιές. Εδώ είναι το λεκανάκι που μαζεύονται τα νερά, όπως βλέπετε. Αυτό είναι το σημείο του ψυγείου, η πλάτη, που όταν γίνεται απόψυξη, όλα τα νερά πέφτουν εκεί. Όλα τα νερά πέφτουν εκεί. Αν είναι τα νερά, έχουν λάδια, έχουν βρωμιές, έχουν ξερά ζαρζαβατικά και όλα τα παραπάνω, όπως βλέπετε πίσω, μαζεύονται όλα εκεί και καταλήγουν σε αυτό εδώ το σημείο πάνω από το μοτέρ. Είναι το πίσω μέρος του ψυγείου αυτό. Καταλήγουν σε αυτό το σημείο, σε υγρή μορφή, και το μοτέρ υποτίθεται ότι επειδή είναι ζεστό, τα εξατμίζει. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που μυρίζει ένα ψυγείο. Τώρα, καλό καθάρισμα μέσα
στα τυχώματα και στα ράφια όπως δείξαμε. Καλό καθάρισμα. Και αφού τελειώσουμε το καθάρισμα και το σαπούνισμα, πρέπει να καθαρίσουμε και αυτό εδώ το λεκανάκι. Σε κάποια βγαίνει, σε κάποια το καθαρίζουμε όπως είναι με σφουγγάρι και σκουπίζουμε με σφουγγάρι και σαπουνάδα. Και μετά θα πρέπει όμως να σκουπίσουμε τα νερά να μην μείνουν μέσα και να το στεγνώσουμε καλά για να μην μυρίζει.